Κινήθηκαν όλες οι διαδικασίες αυτές που προβλέπονται. Ο ΕΟΔΗ και η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας είναι αυτοί που έχουν την ευθύνη για το χειρισμό όλων αυτών των υποθέσεων. Δηλαδή, όταν εισέρχεται κάποιος και κάνει ένα τεστ, αφήνει κάποια στοιχεία και εφόσον βγει θετικό, ακολουθείται μια διαδικασία μετά καραντίνας. Υπάρχει ένα ξενοδοχείο COVID, έτσι όπου πηγαίνουν εκεί. Όλες αυτές οι διαδικασίες είναι υπό την ευθύνη του ΕΟΔΗ και της Γενικής Γραμματείας. Εμείς δρούμε επικουρικά όπου χρειάζεται, ως τοπικές αρχές και ως τοπική κοινωνία εδώ, προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι όλα γίνονται έτσι όπως πρέπει και βοηθάμε όπου μας ζητηθεί. Έτσι, αυτό έγινε και στις τελευταίες αυτές περιπτώσεις. Έχουμε πει ότι το άνοιγμα των συνόρων εγκυμονεί τον κίνδυνο να έχουμε εισεχόμενα περιστατικά από χώρες, ειδικά της Βαλκανικής. Θέλει προσοχή, θέλει να τηρούνται τα υγειονομικά πρωτόκολλα από όλους. Θέλει όλοι οι πολίτες να είναι σε εγρήγορση, γιατί βλέπουμε αρκετές χώρες στον πλανήτη που μπαίνουν σε δεύτερο κύμα. Άρα λοιπόν δεν πρέπει να χαλαρώσουμε, το λέμε πάρα πολλές φορές αυτό το πράγμα. Όλο αυτό το άνοιγμα των συνόρων δημιουργεί επιπρόσθετο κίνδυνο και ειδικά όταν υπάρχει και χαλάρωση, είτε λόγω κόπωσης, είτε λόγω του καλοκαιριού ή οτιδήποτε άλλο, αυτό δημιουργεί όλες τις συνθήκες για να έχουμε αύξηση των περιστατικών. Άρα λοιπόν θέλει προσοχή από όλους. Όλα να γίνονται συντεταγμένα, να ακολουθούμε τις διαταγές, τις επιταγές του κράτους, ό,τι προβλέπεται, να το κάνουμε με αίσθημα ευθύνης όλοι, για να μπορέσουμε να αποφύγουμε δυσάρεστες συνέπειες. Εάν κάνουμε όλα όσα πρέπει, όλα όσα προβλέπει η ελληνική κυβέρνηση, όσα προβλέπουν όλα τα πρωτόκολλα, οι οργανισμοί μας, ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας, η Γενική Γραμματεία, αν τα κάνουμε όλα όπως πρέπει, τότε ελαχιστοποιούμε τον κίνδυνο να έχουμε πρόβλημα. Όποιες χώρες, και το βλέπουμε αυτό, αψήφισαν τα μέτρα ή τα χαλάρωσαν απότομα ή ο κόσμος δεν τα ακολουθεί, περάσανε σε δεύτερο κύμα και πολλές φορές χειρότερο από το πρώτο. Και ξέρετε ότι ένα δεύτερο lockdown θα είναι καταστροφικό για την οικονομία. Και για τον τουρισμό και για την οικονομία, για όλα. Τη στιγμή λοιπόν που ο κίνδυνος είναι αυξημένος, θέλει ακόμα μεγαλύτερη προσοχή και μεγαλύτερη προσήλωση στην εφαρμογή όλων των κανόνων υγιεινής, των πρωτοκόλων και ό,τι προβλέπεται. Αυτό θα πρέπει να κάνουμε όλοι την επόμενη περίοδο.